Είμαστε εδώ χιλιάδες μαθητές από τα σχολεία της Αθήνας, μαθητές και μαθήτρες από δεκάδες σχολεία, πλημμυρίσαμε για ακόμα μια φορά τους δρόμους για να αγωνιστούμε μαζί με τους φοιτητές ενάντια στα νομοσχέδια που θα φέρει η κυβέρνηση, υποτίθεται για την πρόοδο και την αναβάθμιση. Για τους μαθητές, οι τριπλές πανελλαδικές σε όλο το Λύκειο που μας ετοιμάζουν και η ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ είναι αιτία πολέμου. Σας φωνάζουμε, δεν πρόκειται να σας αφήσουμε να το περάσετε. Δεν θα μείνουμε άπραγοι όσο αυτοί κάνουν την αδικία νόμου στα σχολεία μας. Γιατί είναι άδικο για εμάς, τους πολλούς, να προβλέπεται ένας εξεταστικός μαραθώνιος γεμάτος άγχος, πίεση και εξάντληση, με όλο και περισσότερα εμπόδια να προστίθενται για την εισαγωγή μας στο Πανεπιστήμιο. Όπως η Τράπεζα, η ΕΒΕ και το νέο της νομοσχέδιο, το Εθνικό Απολυτήριο. Προβλέπει δηλαδή πανελλαδικές εξετάσεις και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, με τους βαθμούς αυτούς να μετράνε για την είσοδό μας στο Πανεπιστήμιο. Πού θα οδηγήσει αυτό, στο να πηγαίνουμε φροντιστήρια από τον νηπιαγωγείο ακόμα σε όλα τα μαθήματα? Τι θέλουν, να κάνουμε φροντιστήρια και στα θρησκευτικά? Με το Εθνικό Απολυτήριο, και να μην θέλει κάποιο παιδί να δώσει πανελλαδικές, θα είναι υποχρεωμένο να δίνει πανελλαδικές σε όλες τις τάξεις, γιατί θα μετράει για τον βαθμό του απολυτηρίου. Τι σημαίνει αυτό, ότι όλοι θα πηγαίνουμε φροντιστήρια, ότι οι γονείς μας πάλι θα τα σκάνε, μάλιστα ακόμα περισσότερο, αφού σε όλα τα μαθήματα θα δίνουμε τέτοιες εξετάσεις, ότι το άγχος, η πίεση θα χτυπήσει κόκκινο. Και αφού εμείς οι πολλοί περάσουμε αυτό το μαραθώνιο, θα βρίσκουμε μπροστά μας την ΕΒΕ με τα γνωστά αποτελέσματα, τους 40.000 μαθητές κάθε χρόνο να μένουν εκτός. Και τι αποφάσισε να κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό? Μας λένε ότι μας δίνουν την επιλογή. Μας λένε ότι όποιος έχει τη δυνατότητα θα μπορεί να πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή, αφού τα έχουν σκάσει οι οικογένειές μας τόσα χρόνια, είτε θέλουν είτε όχι, θα σκάνε χιλιάρικα και με τον νόμο για να σπουδάσουμε. Μας λένε στα μούτρα μας και το κάνουν νόμο ότι αυτοί οι λίγοι που έχουν λεφτά θα μπορούν να αγοράζουν πτυχία. Στόχος τους άρα ποιος είναι, η μόρφωσή μας ή μήπως τα κέρδη τους? Αφού όποιο δρόμο και να διαλέξουμε, είτε θα αφήσουμε μια περιουσία στα φροντιστήρια για να γράψουμε πανελλαδικές, ελπίζοντας να περάσουμε όλα αυτά τα εμπόδια για να μπούμε σε μια σχολή υποβαθμισμένη, είτε θα γίνουμε πελετέ για τα ιδιωτικά. Δεν τους νοιάζει τι ποιότητα θα έχουμε στην παιδεία. Κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πόσο θα βγάζουν οι πλούσιοι και από την παιδεία. Οι οικογένειές μας και εμείς οι ίδιοι ξέρουμε τι σημαίνει δημόσιο και ιδιωτικό μαζί. Το ζούμε καθημερινά στον τομέα της υγείας, που στα δημόσια νοσοκομεία δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει εξοπλισμός για τα στοιχειώδη, αλλά άμα έχεις λεφτά, μπορείς να τα σκάσεις στα ιδιωτικά νοσοκομεία ξενοδοχεία. Αυτό θα γίνει και στην παιδεία. Θα υποβαθμίζονται τα δημόσια για να πηγαίνουν όλα τα λεφτά στα ιδιωτικά. Μας εξοργίζει που έχετε το θράσος να μιλάτε για επιλογές. Καμιά επιλογή που να μην χρειάζεται να τα σκάμε υπάρχει? Αν σας ένοιαζε να έχουμε όλοι επιλογές, τότε δεν εξασφαλίζατε όλα αυτά που σας φωνάζουμε τόσα χρόνια για να γίνει ουσιαστική η παιδεία και να έχουμε επιλογές. Αν ενδιαφέρονταν έστω για λίγο για την κατάσταση στα σχολεία, θα καταργούσαν την Τράπεζα Θεμάτων και την ΕΒΕ. Θα κάλυπταν τα κενά σε καθηγητές με μόνιμες προσλήψεις. Θα έκαναν δωρεάν και ουσιαστική ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Θα δίδασκαν όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, όπως το σχέδιο, μέσα στα σχολεία. Θα μπορούσαμε να καταχυρώνουμε τη βαθμολογία στις πανελλαδικές, γιατί η αξία μας ως μαθητές δεν κρίνεται από μια στιγμή. Κόψτε τα ψέματα για τη σύγχρονη παιδεία που υπόσχεστε. Εμείς δεν θέλουμε παιδεία για λίγους, λες και ζούμε στην εποχή των παππούδων μας. Θέλουμε παιδεία δημόσια και δωρεάν, δικαίωμα για όλους. Σε όλο αυτό το σκηνικό θα σας χαλάσουμε τα σχέδια. Ενωμένοι, μαζί με τους φοιτητές, τους γονείς και τους καθηγητές μας, θα σας τριμώξουμε για ακόμα μία φορά. Το έχουμε ξανακάνει και δεν θα σταματήσουμε, γιατί έχουμε δίκιο. Εμείς ήμασταν που καθυστερήσαμε την εφαρμογή της Τράπεζας και της ΕΒΕ, τις περισσότερες επιλογές στο μηχανογραφικό. Με τους δικούς μας αγώνες καθημερινά στα σχολεία μας γίνεται κάθε τι, από επισκευές στα κτίρια μέχρι προσλήψεις καθηγητών. Εμείς ήμασταν που βροντοφωνάξαμε στα Τέμπη και δεν αφήσαμε το έγκλημα να ξεχαστεί. Το φοιτητικό και το μαθητικό κίνημα κατάφερε να μην περάσει η αναθεώρηση του άρθρου 16 κάποια χρόνια πριν. Θα μας βρείτε ξανά απέναντι, όλους μας, με τους αγώνες μας. Ήδη εκατοντάδες σχολεία είναι υποκατάληψη. Σε άλλα τόσα γίνονται αποχές. Έχουν γίνει συνελεύσεις, συζητήσεις το ένα σχολείο με το άλλο, πανό, τοπικές δράσεις και δεν σταματάει να κινητοποιούνται ακόμα και περισσότερα μαζί μας. Αφού είναι δεδομένο ότι εμείς έχουμε δίκιο και πορευόμαστε αγωνιστικά. Απαιτούμε
αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για την παιδεία και ασφαλή σχολικά κτίρια και για αναβάθμιση υποδομών, εργαστηρίων, χώρων άθλησης και πολιτισμού. Κατάργηση της ΕΒΕ και της Τράπεζας Θεμάτων. Κάλυψη κενών σε καθηγητές. Πρόσληψη περισσότερο για να σπάσουν τα τμήματα, να έχουν λιγότερους μαθητές. Να ξεκινήσει τώρα σε γυμνάσια και ηλικία ενισχυτική διδασκαλία για όσους έχουν ανάγκη. Να υπάρχει δυνατότητα διατήρησης βαθμού. Κονδύλι για τις σχολικές εκδρομές. Κανένας μαθητής να μην τις χάσει. Θέρμανση σε όλα τα σχολεία. Και φυσικά λέμε το πιο δυνατό όχι στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και στις πανελλαδικές σε όλο το Λύκειο.